Η χρονιά σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος της. Mm-hmm. Όπως είχε πει και ο κ. Παπαδάκης, του χρόνου θέλει να έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ισχύει αυτό, θα είναι και στην παρουσίαση. Ακόμη δεν έχουμε συζητήσει mm-hmm. τίποτα. Mm-hmm. Η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα είναι του Γιώργου Παπαδάκη και αυτό δεν αλλάζει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουν πάει όλα καλά mm-hmm. και έτσι όπως τα είχαμε στο μυαλό μας. Και συνεχίζουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε μπροστά μας εκλογές. Πια τέλος σεζόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχει ακουστεί επίσης ότι η εκπομπή θα τελειώνει στις 9 η ώρα το πρωί. Το ακούω πρώτη φορά, αλήθεια. Δεν το ξέρω καν. Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα τέτοιο. Ο κύριος Αντώνης Κανάκης έκανε ένα ξέσπασμα κατά των δημοσιογράφων πριν από λίγες ημέρες για τα σχόλιά τους με το δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης ήθελε να μιλήσει για όλους τους δημοσιογράφους. Ο καθένας λέει την άποψή του και ειδικά σε θέματα που αφορούν όλους μας. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό να βγαίνεις και να λες την άποψή σου. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που βγαίνουμε στη τηλεόραση ή στα μέσα γενικά. Θα σκεφτόσασταν του χρόνου να πάτε σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Ίσως ανήκετε στον Αντένα και στην εκπομπή. Έχω συμβόλαιο με τον Αντένα για έναν ακόμη χρόνο, εκτός από αυτόν που τρέχει. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, οπότε δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη.